Πάμε καλησπερίζουμε το μικρό ήρωα εκεί στα υψίπεδα του Γκίζη, τα παγωμένα. Δουλεύουν τα αρκοτήσεων, Γιάννη μου, εδώ πέρα. Σε αντίθεση με άλλα μέρη δουλεύουν τα αρκοτήσεων εδώ πέρα. Τι εννοείς σε αντίθεση με άλλα μέρη? Από δουλεύει θέρμανση εννοείς? Με άλλα μέρη που δεν δουλεύει ούτε θέρμανση ούτε αρκοτήσεων. Τι να κάνουμε, να πούμε σε λεπτομέρειες? Δεν ξέρω αν πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν και τέτοια μέρη. Βεβαίως και υπάρχουν. Υπάρχουν και τέτοια μέρη, είναι αλήθεια, που δεν δουλεύει ούτε θέρμανση ούτε air condition. Έτσι ακριβώς. Άλλοι μικροί ήρωες εκεί, μεγαλύτεροι ήρωες, αντίξωες συνθήκες. Αλλά αυτά δεν χρειάζεται, Κώστα μου, να τα ξέρει ο κόσμος. Ο καθένας, ο καθένας αυτά τα δράματα τα περνάει μόνος του, έτσι, ή τέλος πάντων με όσους είναι στον ίδιο χώρο. Οπότε εντάξει, ευτυχώς. Τουλάχιστον έχεις air condition. Αλλά το air condition τι κάνεις, κάθεσαι απέναντι από το air condition? Όχι ρε παιδί μου, το air condition φροντίζει το χώρο. Ναι. Κάνει παιχνίδι σε όλο το χώρο το air condition. Ναι. Δεν είναι... αν έχεις στο σπίτι ένα-δύο air condition, εν πάση περιπτώσει θα ανάβεις, μετά από λίγη ώρα έχει φτιάξει καταστασιόν. Ναι. Δεν σου ξεραίνει το λαιμουδάκι σου? Τι χειρότερο να πας το λαιμουδάκι μου? Ας το ξεράνει. Ωραία. Σιγά. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Λέτε, πραγματικά, τι άλλο θα πάθεις? Τι άλλο θα πάθεις? Έχεις και πυρετό ή μόνο... Δεν έχω βάλει. Ή μόνο έχουμε, πώς το λένε, μπουρί φουλ. Έχουμε μπουρί φουλ και βήχα και τα λοιπά. Να σου πω κάτι. Τα συζητούσαμε και χθες. Όλος ο κόσμος ψηλό έτσι είναι. Με κάποιον τρόπο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και ο κόσμος που πέρασε την ίωση πριν λίγο καιρό, όπως εγώ καλέω, τη ξαναπερνάει. Δηλαδή είναι μια ίωση που επιστρέφει. Μια ίωση back to back. Ναι. Δεν σωζόμαστε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν σωζόμαστε. Ναι. Δεν σωζόμαστε, Κώστα. Δεν σωζόμαστε. Εμείς δεν σώζετε τα παιδιά. Δεν σωζόμαστε γενικώς. Κάτω διάβαση ότι έχουμε γράψει 7 θανάτους από γρήπη ήδη, έτσι. Λιγότερο από πέρσι, αλλά πάλι 7 θανάτους από γρήπη. Τι να λέμε τώρα. Συζητάμε, τέλος πάντων. Ας μην συζητάμε τέτοια δυσάρεστα πράγματα. Mm-hmm. Πραγματικά. Μαζί με τα πεστικά, βεβαίως, εδώ πέρα να σου πω έτσι, ότι λέει ένα φίλο Κώστα, είμαι καλό στις βεντούζες. Θες να έρθω να σου κόψω μερικές για να νιώσεις καλύτερα. Λέει Τζοτζίνο 24, όχι χρονών. Λέει στην παρένθεση. Όχι χρονών, δεν ξέρω. Θέλω να πω θαυματουργές βεντούζες. Ναι. Δεν ξέρω αν σου το τράβαγε βεντούζες η μαμά στο μισό μικρός. Όχι. Ομολογώ πως όχι. Ναι. Εμένα παιδί μου έκανε βεντούζες. Ναι. Ήταν γενικά στην... Να σου πω, σου κάνε τις βεντούζες της αλαπαλαιά που τις ανάβανε αυτές τις βεντούζες. Ναι. Ήταν κάτι ποτηράκια σαν σφινοπότηρα, σκέψω, αλλά πιο φαρδιά. Ναι. Από σφινοπότηρα. Κάπως τσουποτά στρογγυλά. Ναι. Υπήρχε πυρούνι με βαμβάκι βουτυγμένο στο ενόπνευμα. Ναι. Το οποίο εφλέγεται το πυρούνι αυτό για να μπορεί να μπαίνει μέσα στο ποτηράκι αυτό, να δημιουργεί την κατάσταση θερμοκρασίας τέτοια, ναι, ώστε να στο κολλήσει τη βεντούζα στην πλάτη να βεντουζώσει. Τι λέει ρε φίλε? Βεβαίως. Υπήρχε ειδικά ποτήρια. Και έτσι όπως το περιγράφεις, ναι, φαντάζομαι ότι προφανώς επίσης δεν μπορούσαν να το κάνουν και όλοι. Έτσι έπρεπε να έχεις μια εμπειρία όσο να είναι. Για να κάνεις βεντούζες. Δεν το έκανε. Μπορούσε να πάρεις εσύ μικρό παιδί να κάνεις βεντούζες σε κάποιον άλλον. Όχι, ήταν επικίνδυνα πράγματα αυτά. Θα κάνω ένα τρίτου βαθμού εγώ. Ναι. Αν το κάνω, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά οι μαμάδες, οι γιαγιάδες τα λοιπά που είχαν εμπειρία σε αυτά. Γιατί τις εποχές που μεγάλωνα δεν υπήρχαν και πολλά άλλα για τον σοφιά. Αλήθεια είναι αυτό. Και οι βεντούζες θέλω να σου πω, έκανα δουλίτσα. Δηλαδή τους τράβανε, ναι, το κρύο. Αυτό είναι επίσης αλήθεια. Ήταν πολύ αποτελεσματικές. Το λέω γιατί τώρα αυτές οι. Ναι, όπως λέγε κάποιος, αν δεν ήσουν πραγματικά κρυωμένος, τους έρωτες βεντούζες δεν κολλάνε στο δέρμα σου. Όχι, δέρμα. Κολλάνε. Πώς δεν κολλάνε? Βεβαίως και κολλάνε. Η βεντούζα έχει να κάνει με το όταν βάζει τη φωτιά ουσιαστικά μέσα στο ποτήρι, φεύγει το οξυγόνο την ώρα που το βάζει την πλάτη πάνω. Mm-hmm. Οπότε στο κενό αέρος που δημιουργείται εκεί κολλάει. Φυσικά και κολλάει. Ναι. Επίσης, δεν κολλάει μόνο όταν είσαι κρυωμένος, δηλαδή. Ναι. Κολλάει. Το θέμα είναι ότι τι ανακούφιση σου προσφέρει όταν είσαι άρρωστος. Τώρα πάντως πρέπει να σου πω. Που έχουν περάσει αυτές οι εποχές, όχι για όλους, φαντάζομαι σε πάρα πολλά μέρη ακόμα θα κόβουν βεντούζες με τον ίδιο τρόπο. Αλλά τώρα θέλω να σου πω, η mainstreamίλα της εποχής επιτάσσει ένα τελείως διαφορετικό τύπο βεντούζας, πρέπει να σου πω. Δηλαδή πια οι βεντούζες έρχονται σε βαλιτσάκι. Ναι. Έρχονται δηλαδή παίρνει ένα βαλιτσάκι σαν τα βαλιτσάκια του γιατρού, σκέψου. Ωραία. Το οποίο έχει μέσα καμιά κοσαριά διαφορετικά. Ας το πούμε ποτηράκια, ναι, σαν καμπανούλες σκέψουτες από γυαλί. Ωραία. Κατά κάποιο, ναι, τρόπο, ναι, λοιπόν, και υπάρχει ένα ειδικό πράγμα σαν πιστολάκι, όπου βάζεις
την καμπανούλα αυτή στο δέρμα, το ποτηράκι να το πούμε έτσι, και βάζεις το πιστολάκι από πάνω, πατάς και το πιστολάκι αυτό αφαιρεί τον αέρα από μέσα και σηκώνει το δέρμα. Okay. Είναι έτσι πλέον. Αυτή είναι η μοντέρνα βεντούζα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Η βεντούζα να είναι και ό,τι να είναι, Γιάννη μου, τι να κάνουμε. Ναι. Ναι. Το δέμα είναι τώρα που σε άρρωσε, ποιος θα σου κόψει βεντούζες, Κώστα μου. Αυτή είναι, αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία. Εδώ προσφέρεται κόσμος. Εγώ απλώς το λέω. Για σένα, για την υγεία σου. Θα παλέψω με τα μέσα που υπάρχουν στο σπίτι, τα χάπια, τα σιρόπια και τα τέτοια πράγματα, με την ελπίδα ότι αύριο θα είμαι καλύτερα. Ναι. Ναι. Μπορεί και όχι, θα δείξει. Έτσι. Κάποιος λέει στην Κρήτη οι βεντούζες λέγονται ρακί, ένας αναλλακτικός τρόπος. Ναι, βεβαίως, εντάξει. Ενδεχομένως. Έτσι. Και όπως πολύ σωστά επίσης λέει κάποιος άλλος, όταν λιμινόπαιμα για βεντούζες εννοούμε τον μπλε το φωτιστικό, πολλά οκτάνια. Ναι, εντάξει. Βεβαίως τον μπλε το φωτιστικό. Έτσι, έτσι. Κανονικά. Λοιπόν, πολλά διάφορα μηνύματα και πολλά διάφορα πράγματα. Αν έχεις την καλοσύνη λοιπόν, επειδή πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επειδή ξέρω ότι έχεις πολλά να πεις, μείνε μαζί μας να κάνουμε αυτή τη μικρή διακοπή και να επανέλθουμε σε λίγο. Βεβαίως. Ούτε τραγούδια ούτε τίποτα. Ο λαός έχει πάρει εδώ πέρα, πώς το λένε, γίνεται χαμός με τις βεντούζες, Κωνσταντίνε. Ξυπνήσαμε, ναι. Θύμησες και αναφυγές. Ναι, ναι, ναι. Με χαρακτές βεντούζες, με ξηραφάκια, με διάφορα. Με τάκι μπουλί, με δάκρυα στα μάτια, να περιγράφει βεντούζες που του έκανε η μάνα του και δεν είχε ποτήρι και του βάλε κανονικό ποτήρι και βέλαζε από τον πόνο και τέτοια. Εντάξει, περιμένουμε και τον ακροατή που θα θυμηθεί η ιστορία με βδέλες. Ναι. Ναι. Γιατί όχι. Και εντάξει. Και εγώ με το που ακούω βδέλες, πάντα θυμάμαι το Stand By Me. Μάλιστα. Την περίφημη σκηνή στο Stand By Me. Ναι. 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 Βεντούζες, κοφτές βεντούζες, πρέπει να σου πω πολλά πράγματα, πολλά μηνύματα γενικώς εδώ πέρα. Μηνύματα εμψύχωσης, όπως σου μεταφέρω, πως τα ερκοντήσια είναι για αρχόντους. Έτσι. Έτσι. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Και να σου πω κάτι, Γιάννη μου, το ναι. Καλοριφέρ είναι υπερεκτιμημένο. Ναι, ρε εσύ. Όπως και το ίντερνετ. Ναι, ρε εσύ. Υπερεκτιμημένα πράγματα είναι. Ναι, ρε εσύ. Τι ίντερνετ τώρα. Τι ίντερνετ να πούμε. Περάσαμε τα 20, ας πούμε, και δεν είχαμε ίντερνετ. Τι είναι το ίντερνετ, δηλαδή. Υπερεκτιμημένα πράγματα τώρα. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, το άλλο ξέρω εγώ. Εντάξει τώρα, το έχουμε κάνει θέμα, ας πούμε. Το ίντερνετ και το ίντερνετ. Τώρα και το καλοριφέρ. Σιγά. Εντάξει. Λες και η ανθρωπότητα έφτασε εδώ πέρα με καλοφέρ και με ίντερνετ. Δηλαδή. Έλατε. Τι να πω. Τέλος πάντων. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, να πω για άλλα πράγματα όμως. Ευχόμενος παρόλη την αρρώστια που σε περιτριγυρίζει, ο ύπνος σου να είναι ανέφελος. Ναι. Έτσι να κοιμηθείς σαν μπουλάκι, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αχα, αχα. Λοιπόν. Θέλω να σε ρωτήσω αν διαβάσεις τη φανταστική ιστορία για την υπνοθεραπεία που κάνει ο Ρονάλντο. Όχι. Λοιπόν, άκουσε τι και ακούστε τι και εσείς κυρίες και κύριοι, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, σε κάποια φάση λοιπόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνάντησε έναν υπνοθεραπευτή ονόματι Νικ Λίτλχέιλ, ο οποίος είχε συνεργαστεί με το Ferguson όταν είχε πρωταναλάβει τη United, είχε συνεργαστεί μετά με τον Αντσελότη στη Real, τέλος πάντων είχε συνεργαστεί με διάφορα αθλητικά σωματεία, ήταν έτσι αρκετά γνωστός. Το συνάντησε λοιπόν όταν ήταν στη Real ακόμα, επειδή είχε έρθει αυτός να μιλήσει με τον Αντσελότη. Ξέρεις, τον ακούει να λέει για αυτό που κάνει την υπνοθεραπεία και του λέει αυτή η θεραπεία θα έχει αντίκρισμα σε μένα. Και προφανώς του που άλλος ναι. Λοιπόν, και έχουν ξεκινήσει λοιπόν από τότε, Κώστα φίλες και φίλοι, ναι. Και κάνουν το εξής καταπληκτικό. Αυτό που κάνει ο Ρονάλντο με τον ύπνο του, θα έλεγα, αν μου επιτρέπεις, ότι θυμίζει λίγο ρομπότ. Δηλαδή. Θυμίζει λίγο cyborg. Λοιπόν, ο Ρονάλντο, εκτός από τον βραδινό του ύπνο, ο οποίος ας πούμε ότι είναι ένας κλασικός οκτάωρος ύπνος, ναι. Έτσι, κοιμάται μέσα στη μέρα ακόμα 5-90 λεπτά. Δηλαδή πρόκειται, άλλες 7,5 ώρες. Δεν μπορεί, πότε προλαβαίνει, ναι. Ξέρω εγώ.
Δεν μπορεί. Πώς δεν μπορεί. Αποκλείεται. Πώς δεν μπορεί. Τι φαντάρος είναι, κλείνει τα μάτια και κοιμάται. Δεν κοιμάται, ξέρω εγώ, 8 ώρες το βράδυ. Είναι το άλλο. Εγώ έχω διαβάσει ότι το 8ωράκι το βράδυ δεν το χαλάει για. Δεν το χαλάει, πες. Δεν το χαλάει για κανένα. Δεν δηλαδή, το χαλάει. Το 8ωράκι το βράδυ είναι fix. Και όμως εδώ πέρα και είναι πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες. Κοιμάται πάντα. Μιλάμε για μέσα τη μέρα τώρα, έτσι. Σε εμβριακή στάση είναι ο συγκεκριμένος ύπνος και πάντα σε φρεσκοπλημένα σεντόνια. Μάλιστα. Και συνήθως κοιμάται. Για να καταλάβουμε, γιατί θα πει κάποιος το πρωί πού κοιμάται. Λοιπόν, υπάρχει συγκεκριμένη ενημέρωση ότι μετά το πέρας της προπόνησης κοιμάται σε δωμάτιο μέσα στο προπονητήριο της Γιουβέντους, στο οποίο έχει πρόσβαση μόνο ο ίδιος. Να το ένα μια μεσαωράκι. Ναι. Αυτό. Και ότι επίσης τον έχει συμβουλεύσει ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής μια μισή ώρα πριν κοιμηθεί το βράδυ. Μα να κοιμηθεί. να έχει κλείσει όλες τις συσκευές, τηλεόραση, λάπτοπ, ξέρω εγώ, κινητό, οτιδήποτε άλλο. Έχει τάμπλετ κτλ. Να τα έχει κλείσει. Και τώρα μια μισή είναι ώρα πριν. Ναι, μια μισή ώρα πριν το βραδινό ύπνο. Ναι. Λοιπόν. Άρα γι' αυτό τώρα εξηγείται, γιατί κάποιοι μπορεί να μην πιστεύει. Καθίστε και παρακολουθήστε λοιπόν πότε ποστάρει ο Ρονάλντο όλα αυτά. Γιατί ξέρετε, ένα post του Ρονάλντο 200.000 ευρώ. Ναι. Ένα Insta story 500.000 ευρώ. Λοιπόν, πάρτε. Μήπως είναι πρωί όλα αυτά. Δηλαδή, μήπως τα κάνει την ώρα που ξυπνάει. Καλό, όχι ότι τα κάνει ο ίδιος, αλλά λέμε τώρα. Μήπως αυτό πήγα να κάνει ο ίδιος. Δεν ξέρω αν τα κάνει ο ίδιος. Αλλά ναι, αν δεν τα κάνει ο ίδιος, δεν είναι ακόμα ένα ζώο να πει. Γιατί αναρωτιώσουν πριν τι κάνει. Τι κάνει. Άμα ναι, όλα τα κάνουν άλλοι για αυτόν, αυτό τι κάνει. Βγάζει φωτογραφίες, του φτιάχνουν τα φαγητά του. Μια προπόνηση πάει και κάνει. Άντε δύο βαριά, η κυρά είναι σπίτι με τα παιδιά. Τι να κάνει, ρε Σικώστα. Μπορεί να κοιμάται μια χαρά, πως το λένε, 13-14 ώρες τη μέρα. Γιατί να μην κοιμάται δηλαδή. Αν μπορεί. Γιατί αυτό το πράγμα, για αυτό το πράγμα βοηθάει το σώμα του. Ταξιδεύει, έχουν ταξίδια δηλαδή. Άμα ταξιδέψει, αεροπλανάκι, εύκολα. Αεροπλανάκι, πουλμανάκι. Μια μισή ώρα εμβριακή στάση σε χώρο δικό του με καθαρά σεντόνια πώς. Εντάξει, εκεί είναι λίγο δύσκολο, αλλά δεν ξέρω. Τα πούλμαν έχουν προοδεύσει. Δεν ξέρω εσύ πια. Επίσης, δεν ξέρω πώς μπορείς να μπεις σε αυτό το πρόγραμμα και να πεις, ξέρεις, α, η ώρα πήγε 8, μπαπ, ξέρεις, κατεβάζω διακόπτες. Αυτό σου λέω φαντάρος είναι, παιδί. Ναι, δεν ξέρω. Α, έχω υπηρεσία σε μισή ώρα, ας κοιμηθώ μισή ώρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Ωραίο είναι αυτό όλο. Ωραίο είναι. Δηλαδή. Σου μπορεί να είναι cyborg, ρε παιδί μου, και εμείς να λέμε βλακίες. Ναι. Ναι, δηλαδή αυτές οι, ξέρω εγώ, 13-14 που θα βγαίνει τη μέρα συνολικά, ωραίο είναι να κοιμάσαι. Μια χαρά. Μια χαρά. Σχολείσαι και λίγο με την μπάλα, λίγο με τα παιδιά, κάνεις και ένα ντουσάκι. Α, τρως 2-3 φορές. Τι άλλο να κάνεις, ρε Σικώστα. Προετοιμάζεις τα, στέλνεις τον ατζέντη σου τα 2-3 insta posts της επόμενης. Εντάξει, βέβαια έχει να κάνει και τα 5-6 και με ένα γεύματα που κάνει. Έτσι. Κάπου διάβασα τα γεύματά του, είναι πολύ συγκεκριμένα. Ναι, μες τη μέρα. Ναι. Έξι φία το βράδυ, είναι ξέρω τόνο στο μεσημέρι, είναι κοτόπουλο το τέτοιο, είναι πολύ συγκεκριμένα. Κάπου διάβασα, τρώει με αβοκάντο, ό,τι και αν είναι αυτό. Αλήθεια. Αλήθεια, ναι. Τρώει με αβοκάντο. Εντάξει, πρέπει να πει. Έξι φία με αβοκάντο, κοτόπουλο με αβοκάντο. Όχι, τόστ με αβοκάντο. Α, τόστ με αβοκάντο. Όπου, όπως είπε και κάποιος σοφός, όταν βάζεις αβοκάντο σε οτιδήποτε, αυτομάτως γίνεται μπραντς, έτσι. Πιθανότατα ναι. αλλά έχει συγκεκριμένα γεύματα που κάνει, με συγκεκριμένες θερμίδες πρέπει να παίρνει, γιατί είναι ανάλογες από τις θερμίδες που καίει. Και συγκεκριμένες, ξέρεις, πρωτεΐνες πρέπει να παίρνει, λόγω του πώς θέλει να διατηρεί το σώμα του. Μάλιστα, εντάξει. Οπότε μπράβο, προλάβει. Θέλω να πω και τα γεύματα, ποτέ προλάβει. Ξέρω εγώ εσύ. Φοβερό. Είναι πολύ άσχολος άνθρωπος. Πας και η μέρα του έχει 30 ώρες. Τι γίνεται. Αν έχει, ας μας το πει, Κώστα, να δούμε πώς θα τα βολέψουμε κι εμείς. Τι να σου πω. Γιατί κάπως πρέπει να κάνουμε. Παιδιά, όχι, δεν έχει ίντερνετ. Μην ρωτάτε κάθε μέρα. Δεν έχει ίντερνετ. Γιατί παιδιά, όταν έρθει θα το μάθετε. Θα ανακοινωθεί δημοσίως. Δημοσίως και πώς το λένε. Θα γίνει. Πώς το λένε. Όχι απλώς λόγος. Εδώ πανηγυρικός θα γίνει. Πλάκα κάνετε. Με όλες τις λεπτομέρειες. Δηλαδή τη μέρα που το ίντερνετ θα επιστρέψει ή που θα κάνει ο Κώστας κάποια επαναστατική πράξη σε σχέση με το ίντερνετ που του έχει κοπεί και θα έχει ίντερνετ μετά την επαναστατική αυτή πράξη, θα μάθετε όλες τις λεπτομέρειες. Τι έγινε από το πρωί που ξύπνησε. Βεβαίως. Πώς ξύπνησε, ξέρεις,
πώς έδεσε το μαντήλι στο κεφάλι σου καθώς κοιταζόσουν στον καθρέφτη. Πώς ξύπνησε ο Ζούκεμπερκ βασικά. πώς ξύπνησε ο Bill Gates. Δηλαδή θα έχουμε τέτοια ενημέρωση με όλους τους σημαντικούς ανθρώπους που χειρίζονται τα ίντερνετ. Έτσι. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Ο Μπέζος, όπως το λέμε, ο Τζεφ Μπέζος. Ο Τζεφ Μπέζος, βέβαια. Ο Τζεφ ο Μπέζος. Λοιπόν, θέλω να παραμείνουμε σε παρακαλώ για λίγο στο ποδόσφαιρο. Ναι. Στην καλοσύνη. Είχε η UEFA ψηφοφορία στο site της εδώ και καιρό για να βγάλει το αναγνωστικό κοινό την καλύτερη ομάδα του 2019. Ναι. Είσαι έτοιμος να ακούσεις και να εκφράσεις την όποια διαφωνία σου. Βεβαίως. Λοιπόν, Μπέκερ Τέρμα. Άλισον. Ναι. Άλισον Μπέκερ. Πώς να το πω. Άλισον Μπέκερ. Άλισον. Δεξί μπακ, Άρνολτ. Ναι. Αριστερό μπακ, Ρόμπερτσον. Ναι. Κέντρο άμυνας, Φαν Ντάικ, Ντε Λίχτ. Οκ. Στον Ντε Λίχτ. Κλωτσάς λίγο. Ε? Ναι. 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 Δεν το λες όμως. Εντάξει, περιμένω να ακούσω και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, η μέση είναι 2 για κάποιο λόγο, γιατί πρέπει να χωρέσουμε πολλούς επιθετικούς. Θες να πούμε ότι είναι 4-2-2-2 τέλος πάντων. Οι δύο κλασικοί μέση, εν πάση περιπτώσει, είναι ο Ντε Γιόνγκ και ο Ντε Μπρόινε. Οκ. Δεξιά μέση, αριστερά Μανέ. Ναι. Και μπροστά Κριστιάνο και Λεβαντόφσκι. Ο Σαλάχ πού είναι? Πουθενά. Πουθενά. Εντάξει. Φαντάζομαι ο Σαλάχ, επειδή έπεσε στις θέσεις μέση Μανέ, ότι θα μείνει λίγο πιο πίσω. Ναι. Τι, πες μου, πού ξυνίζεις, πες μου. Δεν ξυνίζω, ρε παιδί μου, πουθενά. Εντάξει, είναι λίγο, okay, εντάξει. Με το τελείχτη του Γιώργου τα έχουμε ξαναπεί. Εξαργυρώνουμε και όπως με τα εξαργύρωσαν με τα γραφές τη χρονιά που έκανα πέρυσι με τον Άγιαξ, την εξαργυρώνουμε και σε δημοσιότητα και δημοφιλία. Mm. Χωρίς απαραίτητα να μου κάνει τα πράγματα φέτος στο κομμάτι της... Ναι, αλλά επειδή λέει 19 και okay, είναι και το πρώτο μισό του 19 μέσα. Ναι. Κάποιος θα πει δικαιολογείται από αυτό. Όχι από όλη τη σεζόν ωστόσο. Ναι. Γιατί και οι δύο ψάχνουν πατήματα. Ο Ντε Γιόνγκ, θα λέγαμε, παίζει περισσότερο χωρίς ακόμα να έχει θαμπώσει. Ο Ντε Λίχτ ψάχνει να βρει θέση στην ομάδα. Εντάξει, ο Ντε Γιόνγκ έχει και το πλεονέκτημα ότι έχει το μέντορα που σκέτσε και να του δείξει, να του μάθει. Σωστό, Κώστα. Είναι βεβαίως πολύ σημαντικό να έχει τον καλύτερο, τον κορφαίο. Βεβαίως. Για να σου δείξει τα μυστικά. Mm-hmm. Αλλά στην πραγματικότητα ούτε ο Ντε Λίχτ ούτε ο Ντε Γιόνγκ είναι για την καλύτερη δεκάδα, νομίζω εγώ. Ναι. Και ελπίζω ότι αυτό πλέον θα φανεί στην ψηφοφορία του χρόνου του 20, που πιθανώς δεν θα είναι κανένας από τους δύο. Λοιπόν, έχει λυσάξει κάποιος, sorry, πρέπει να το πω καθώς θα φύγουμε σιγά-σιγά από τα ποδοσφαιρικά. Για λογορά Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν έχουμε συζητήσει, είναι αλήθεια. Εντάξει, τι να πούμε, ρε. Εντάξει, ρε, είναι ταξίδι στον χρόνο. Καραφλό αλογορά, όπως λέει και ο Τάκης Μπουλής, ο οποίος έχει επίσης ουρά. Να πούμε, εντάξει, όχι όμως τόσο φουντωτή και περήφανη σαν το Ιβάνοβιτς. Ναι. Ο Ιβάνοβιτς, παιδί μου, έχει αυτή την αλογορά του τύπου ότι δεν ανήκω ακριβώς εγώ εδώ. Δηλαδή, όποτε γουστάρω, πετάω το σακάκι και πάω για μπύρες, ρουτ 666. Φεύγω, ας πούμε, και σας αφήνω στο έλεος Θεού. Όποτε γουστάρω, μπαίνω στη χρονομηχανή μου και γυρίζω στο Woodstock. Ναι, έτσι. Γιατί σας βαρέθηκα. Πετάω τη γραβάδα του σακάκι, γυρίζω, βάζω τα σαρδάλια μου. Έτσι. Και πάω να ακούσω Τζοάν Μπάες, γιατί έτσι μου πρέπει. Γιατί εκεί ανήκω ενδεχομένως. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Πέροχος. Παιδιά, μην κουρδίζετε το βαίμα για το Χέντερσον. Μην τον κουρδίζετε. Μην τον κουρδίζετε για το Χέντερσον. Για τον παίχτη της χρονιάς. Μην τον κουρδίζετε. Mm-hmm. Γιατί δεν θα τα πει, απλώς θα τα κάτσει να τα γράψει. Κατάλαβες. Λοιπόν, μην τον κουρδίζετε. Τώρα, παίχτη της χρονιάς ο Χέντερσον, αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, δεκαετίας. Ναι. Ιστορίας του ποδοσφαίρου. Έτσι. Λοιπόν, να πω ότι μόλις σκόραρε Μονακό, δεν ξέρω, το μετρήσαν, τον κολ, το μετρήσαν νομίζω. Κάνει το 1-2 με την. 1-3, συγγνώμη. Έχω χάσει την μπάλα κιόλας. Ναι, 1-3, λέμε στο 88, οπότε δεν έχει σημασία. Ναι, έχασα τον κολ Σαράμπια, έχεις δίκιο. Λοιπόν, 1-3. Στο μεταξύ, τελικά Βαγεκάνο Λούγκο 1-0, Καρλάιλ Κάρντιφ 3-4. Manchester United Wolves 1-0 και Juventus Udinese 4-0. Τα υπόλοιπα τα περιμένουμε. Και τα μπασκετικά λέω πολύ γρήγορα από τις 9 και κάτω. Παναθηναϊκός Μπάγκερ 98-83. Ανβίλ Χάπελ Ιερουσαλήμ 102-107. Βόνι Φάλκο Τζομπαθέλη 91-77. Ανδώρα Τόφας Μπούρς 63-69. Σάσαρι Πόλσκι 91-71 και Σαραγώσα Νεπτούνας 86-70. Σε εξέλιξη μόνο το Βίρτους Μπολόνια Νταρουσάφακα είναι στο 80-72 στην
τέταρτη περίοδο. Και κάνω γέφυρα με το μπάσκετ για να πω ότι σαν σήμερα το 1891, πολλά πολλά χρόνια πριν, ο James Naismith, έτσι άνθρωπος που εφήβρε το μπάσκετ, έγραφε, που επινόησε το μπάσκετ, έγραφε και τους πρώτους κανόνες του παιχνιδιού. Τους είχες διαβάσει ποτέ? Τους είχα διαβάσει, ναι. Λοιπόν, α πούμε, δεν θα τους πούμε όλους, γιατί κάποιοι, ξέρεις, αναφέρονται και σε κανόνες που έχουν γραφτεί πιο πάνω, αλλά α πούμε έτσι δύο-τρία βασικά πράγματα, γιατί έχει πραγματικά ενδιαφέρον και γιατί οι περισσότεροι εξ αυτών ισχύουν ακόμα και σήμερα. Οι πρώτοι λοιπόν κανόνες του μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, ήταν: ο πρώτος κανόνας είναι ότι η μπάλα μπορεί να πεταχθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση με το ένα ή και με τα δύο χέρια. Ναι. Καλώς. Βεβαίως. Ισχύει μέχρι σήμερα, κανονικά, κομπλέ? Ναι. Ναι, ναι είναι η απάντηση. Δεύτερος κανόνας. Δηλαδή και πώς θα πεταχτεί, ρε φίλε, διαφορετικά. Εντάξει, παιδί μου, τότε δεν. Με το πόδι. Δεν υπήρχε τέτοια. Ναι, προφανώς γι' αυτό και το είπε μπάσκετ. Δεν ξέρω, θα μπορούσε να προσθέσει κάποιο. Okay. Προσθέσει το κεφάλι, ας πούμε, που έχει το βόλιο. Okay, okay. Ή του ώμου, ξέρω εγώ. Δεύτερον, η μπάλα μπορεί να αναπηδά προς οποιαδήποτε κατεύθυνση με το ένα ή με τα δύο χέρια, όχι όμως με γροθιά. Μάλιστα. Κανονικά. Τρίτος κανόνας. Προσέξτε τώρα, ένας κανόνας που έχει αλλάξει. Ένας παίκτης, έλεγε τότε ο Naismith, δεν μπορεί να τρέξει με την μπάλα. Πρέπει να την πετάξει από το σημείο που την υποδέχεται. Εκτός περιπτώσεως της εξής, που επιτρέπονται κάποια βήματα χωρίς να διευκρινιστούν σε περίπτωση που ο παίκτης έχει ήδη αναπτύξει ταχύτητα τη στιγμή που υποδέχεται την μπάλα. Μάλιστα. Λίγο μυστήριος αυτός ο κανόνας. Λίγο hardball. Λίγο hardball, ναι. Τέταρτος κανόνας. Η μπάλα πρέπει να κρατιέται με τις παλάμες χωρίς τη χρήση των βραχιών ή του σώματος. Μάλιστα. Μια χαρά. Πέμπτον, απαγορεύεται τζαρτζάρισμα με αγκώνα, κράτημα, σπρόξιμο, χτύπημα κτλ. Έτσι. Με τις αντίστοιχες ποινές, πρώτη παράβαση φάουλ, δεύτερη παράβαση παίκτης αποβάλλεται μέχρι να μπει το επόμενο καλάθι. Ενώ αν υπάρχει φανερή πρόθεση, αυτό που λέμε αντιαθλητικό φάουλ σήμερα, παίκτης αποβάλλεται για όλο τον αγώνα. Ένας άλλος κανονισμός ήταν ότι αν μια ομάδα κάνει τρία συνεχόμενα φάουλ, θα μετριέται καλάθι για τους αντιπάλους. Αυτό μου θυμίζει λίγο το στα τρία corner penalty. Σωστό, ναι. Έχουμε πόντο, λέει, όταν κάποιο πετάξει την μπάλα από το έδαφος στο καλάθι και αυτή μείνει εκεί. Γιατί να πούμε ότι στην πρώτη μορφή του μπάσκετ τα καλάθια ήταν κλειστά. Ναι, δεν υπήρχε από κάτω. Έτσι. Να πέφτει η μπάλα, ναι. Έτσι. Πώς όταν η μπάλα βγει εκτός γηπέδου, η επαναφορά θα γίνει από τον πρώτο παίκτη που θα την ακουμπήσει. Οκ, okay, εντάξει. Ότι ο επόπτης, γιατί υπήρχαν και επόπτες, να ξέρετε, στον μπάσκετ. Ναι. Δηλαδή, ζωή, τότε που λέμε τώρα τρεις διαιτητές, ήταν διαιτητής και επόπτης ή επόπτες, όπως είχαμε στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ότι λέει ότι πρέπει να καταγράφει τα φάουλ και όλα τα υπόλοιπα, ότι ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για την μπάλα, ότι ο αγώνας διαρκεί 2 ημίχρονα των 15 λεπτών τότε και 5 λεπτά διάλειμμα ανάμεσά τους. Και τέλος, νικήτρια είναι η ομάδα που θα πετύχει τα περισσότερα καλάθια, προφανώς. Να είναι καλά ο κύριος Naismith. Να είναι καλά, να είναι καλά πραγματικά. Θέλουμε, λέει κάποιος, live stream από το σπιτικό ίντερνετ, όπως τα διαγγέλματα του Προέδρου Πάκη για το νέο έτος. Ωραίο θα ήταν αυτό. Ωραίο, ναι. Ωραίο θα ήταν αυτό. Σας μιλάμε από το ελεύθερο Γκίζι. Μ' αρέσει αυτό, σκέψου το λίγο. Δεν θα ήταν άσχημο. Ας έρθει πρώτα με το αυτό θα σου το έτσι, σε ακούω, όλα. Σε ακούω, το βλέπεις. Ναι. Δεν το βλέπεις στην πραγματικότητα, δεν το βλέπεις. Ήτως να το βλέπεις πολύ μακριά. Πολύ μακριά. Αυτό νιώθω. Λοιπόν, Κώστα, θα ήθελα να πούμε κάτι ακόμα. Αν έχεις την καλοσύνη, γιατί νομίζω είναι κάτι σημαντικό που αφορά και πολλούς συνανθρώπους μας, την ώρα που ο Mbappé κάνει το 1-4, να πούμε, για την Paris. Θέλω να σου πω ότι ήρθε στην κατοχή μας, εντός εισαγωγικών, από φίλο ακροατή της εκπομπής, πολύ καλό προφανώς, και άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ, ένα πολύτιμο link, ένα link το οποίο ανοίγει επαγγελματικούς ορίζοντες, ενδεχομένως, στη χυμαζόμενη αγορά εργασίας, Κώστα, φίλες και φίλοι. Καθώς στο site positivity.gr, έτσι. Ένα site, πώς το πες το? Positivity.gr. Μάλιστα. Ένα site γεμάτο θετική ενέργεια. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε με τα ματάκια σας ότι πλέον είναι διαθέσιμο το διπλώμα in positivity coaching, έτσι, το οποίο χωρίζεται σε personal και executive. Δηλαδή, δηλαδή καλό το life coaching και το positivity coaching, πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ναι.
Ένα βήμα παραπέρα. Δεν είναι λίγο πλεονάσμος εσύ όμως. Θέλω να πω, ο life coach δεν έχει το positivity μέσα του ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω, εδώ πέρα ίσως έχουμε πιο σύγχρονα πρωτόκολλα coaching, Κώστα. Ναι. Είναι κάτι σαν master Yoda, ας πούμε, του coaching. Μπράβο, μπράβο, ναι. Έτσι. Όπως λέγει εδώ, ευθυγραμμίζεται με τα νεότερα και υψηλότερα standards και είναι σύγχρονο επειδή ενσωματώνει τα πιο τελευταία ευρήματα που πληροφορούν το διεπιστημονικό πεδίο του coaching. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, Κώστα. Ναι, έχασε λίγο εδώ. Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει το δίπλωμα. Ναι. Σημασία έχει να δημιουργείς για τον εαυτό σου και τους άλλους, Κώστα, το κατάλληλο πεδίο, το κατάλληλο πλαίσιο, συγγνώμη, που κατευθύνει την επίτευξη στόχων και επιδιώξεων και εξασφαλίζει οικονομική και επαγγελματική ανάπτυξη, προσωπική ισορροπία και συναισθηματική σταθερότητα, έτσι δεν είναι? Ναι, όλα μαζί δηλαδή. Ακριβώς. Και λεφτά και ανάπτυξη και έτσι, σταθερότητα έτσι. Και συνέστημα και επιτυχίες και όλα. Έτσι. Και συνδυάζει τη θετική ψυχολογία με το coaching και την εγγύηση της positivity. Έτσι. Οι τρεις πυλώνες, για να πούμε για τους φίλους που αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος ότι έχουν σειρεύσει στο site, τρεις πυλώνες, Κώστα, είναι θεωρία, πράξη και αναστοχασμός, Κώστα. Μάλιστα. Και ξέρεις πού συναντιούνται? Συναντιούνται σε τέσσερα σημεία. Έχουν τέσσερις κοινούς άξονες. Ο ένας λέγεται άκαμπτη και δεδαλώδης διαδρομή. Ο άλλος ικανότητες, δεξιότητες, επάρκεια και ευχέρεια. Ο τρίτος όμορφη διαδρομή με δυσδιάκριτα ωστόσο αποτελέσματα. Και ο τέταρτος στερείται λεπτοφιών πλαισιώσεων, Κώστα. Και δεν θέλω να ρωτήσεις κάτι περισσότερο. Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι. Όχι, δεν θέλω. Έτσι. Λοιπόν, είναι πιστοποιημένο πρόγραμμα, έτσι. Δεν είναι. Από πού? Από το International Coach Federation. Το οποίο είναι ένας φανταστικός οργανισμός, τον οποίο όλοι θα θέλαμε έτσι να ήμασταν μέλη. International Coach Federation, έτσι. Φανταστικό. Μάλιστα. Το οποίο σημαίνει ότι το δίπλωμα έχει κανονικά. Διεθνή αναγνώριση. Παγκόσμια. Παγκόσμια αναγνώριση. Λοιπόν, και όπως λέει και στο κλείσιμο της σχετικής σελίδας, αν έχετε στόχο να εξασκήσετε με τον καλύτερο τρόπο το coaching, να υποστηρίξετε την ανθρώπινη ανάπτυξη και ευημερία και να κατοχυρώσετε την προσωπική σας παρουσία στην ανερχόμενη αγορά του coaching, ο δρόμος σας είναι η positivity. Μάλιστα. Κώστα, φίλες και φίλοι, το ψάξιμο κάπου εδώ τελειώνει. Πολύ σπουδαία νέα. Εντάξει. Αυτό ήθελα πολύ να πω. Πολύ σπουδαίος επαγγελματικός προσανατολισμός για πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Μόνο 2.000 για όσους αναρωτιέστε. Αν θέλει λεφτά. Δηλαδή τώρα. Τι 2.000. Την άλλη φορά λέγαμε 100.000 για τους πιλότους μαζί, δεν τα λέγαμε? Όχι. 100.000 για τους πιλότους, για τις σχολές πιλότων. Τέλος πάντων, μια άλλη κουβέντα ήταν. 2.000 τώρα, 2.000 για να γίνεις. Να γίνεις επισήμως μέλος του ICF. Τεντάει τον life coach. Ναι, τώρα. Τι να λέμε. Κανονικά πρέπει να πάω να δώσει 3 και να πεις κρατήσει τα ρέστα. Κανονικά θα σας πειράξει. Έτσι ακριβώς. Έστω και τώρα, λέει ο Ζουλιέτ Μπινές, να καταγγείλω πως τα Χριστούγεννα η Θεία Έρη μας σέρβιρε γέμιση που είχε μαγειρευτεί εκτός πουλερικού. Κρατήθηκα να μην την πω υπαλληλάρα του ΠΟΚ. Δρουίδι φίλτρο μαγικό στο κρύωμα η Βεντούζα. Συζύγου γκρίνιας γιατρικό στο καφενείο Ταούζα. Είναι το ανθές αερικό του Στάθη Ψάλτη Σούζα. Μάλιστα, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, λαμπρά. Και αδελφέ, αυτό είναι για σένα, το διαβάζω γιατί πρέπει εσύ να μιλήσεις και να κλείσουμε με αυτό. Είπα πριν μία εβδομάδα στην επί 1,5 χρόνο κοπέλα μου να χωρίσουμε γιατί είμαι πολύ πιεσμένος ψυχολογικά λόγω σχολής. Είμαι 7ο έτος και πρέπει να τελειώνω. Ωστόσο, το μετανιώνω εκτρά. Τι κάνω τώρα? Προφανώς έχετε χωρίσει, έτσι? Ναι. Τώρα, μάνα μου. Τι πιάνεις και τις λες και τις εξηγείς πόσο πιεσμένος ήσουν με την ελπίδα μήπως, ας πούμε, ξέρεις. Σου δώσει μια ευκαιρία ακόμα, έτσι πως θα κάνεις. Ναι. Είναι σαν αυτούς που πάνε και χωρίζουν πριν πάνε στο στρατό για να μην χωρίσουν κάτι διάρκεια που σου λέει κάτσε τη χωρίζω εγώ πριν και μετά λέει τι λακή έκανα και τη χωρίσα αφού. Ναι. Πρέπει να πας τίμιος και. Ταπεινός. Τίμιος, ταπεινός, ναι. Ειλικρινής, ευθύς και δωρικός, θα έλεγα. Έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Κώστα, πολύτιμη συνεισφορά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Να ευχηθούμε περαστικά και αύριο κοντά μας. Αύριο με το καλό θα είμαστε. Ναι. Με το καλό. Με το καλό. Λοιπόν, καληνυχτίζουμε τον Κώστα Βαϊμάκη. Γεια σας.
Και ευχαριστώ βεβαίως τον Τάκη Μπουλή, ο οποίος ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τη μουσική επιλογή, τέλος πάντων. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, που ήταν στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Όλους εσάς για την προσοχή, για την ακρόαση. Κατά να έχουμε κανάλι τελικό. Α, Μπολούνια Νταρουσάφικο 83-72. Έλα, όλα τα τελικά τα έχω. Άντε, έλα, θα τα πω. Λοιπόν, Μονακό Παρί 1-4. Κάντιθ Μιράντες 3-3. Πάκος Φερέιρα Φαμαλικάο 0-1. Σε εξέλιξη μόνο τα Λίμον Σαν Κάρλος και Ουνιβερσιτάτ Δε Κωνσταρίκα Σερτάγκινες 0-0 αμφότερα στο ημίχρονο. Όλα τα προλάβαμε. Κομπλέ. Ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Αμέσως μετά ο εορτάζων Διονύσης Δεσύλλας με τον Ηρακλή Αντίπα. Ανοίγουν γραμμές για όλους και όλες εσάς. Και εμείς τα λέμε με το καλό αύριο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Καληνύχτα σε όλους.